Πριν λίγες μέρες, κυβερνητικό στέλεχος, συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, είπε δημόσια ότι υπάρχει κίνδυνος ό,τι πέτυχαν σε 5 χρόνια να χαθεί σε 5 μέρες. Και αυτό σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία. Παρακολούθησα πολλές ομιλίες από τους βουλευτές τους κυβερνητικούς μέχρι την τελευταία του κυρίου Παναγιωτόπουλου και φαίνεται ότι τα παραπάνω βρήκαν ευήκοα ότα που επιχείρησαν να παραγάγουν την πρόβλεψη του αντιπροέδρου ως σπορά φόβου και πυρά τρομοκράτησης των πολιτών. Το να βλέπει όμως κάποιος γύρω του επιτυχίες κυβερνητικές σε ένα τοπίο διάλυσης της κοινωνίας, κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, εκποίησης της δημόσιας περιουσίας με ευτελή τιμήματα, φτωχοποίησης μεγάλου μέρους των πολιτών και ανθρωπιστικής κρίσης, όταν είναι ταυτόχρονα ηθικός και φυσικός αυτούργος των όσων συντελούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση, κύριοι συνάδελφοι, μόνο σαν αποτυχημένη απόπειρα αυταπάτης θα μπορούσε να ερμηνευτεί. Ας δούμε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιες είναι οι πλέον σημαντικές επιτυχίες που κινδυνεύουν να γκρεμιστούν σαν χάρτινο πύργος σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Η χώρα μπήκε στο μνημόνιο με 120% του ΑΕΠ χρέος και σήμερα βρίσκεται στο 165% του ΑΕΠ. Περισσότεροι από 300.000 Έλληνες, οι περισσότεροι με πτυχία και δεξιότητες, αναζήτησαν εργασία και καλύτερη ρίχη σε άλλες χώρες. Χάνεται ο ανθός αυτής της χώρας. Χάσαμε μια ολόκληρη γενιά θυσία στο μνημονιακό μηνόταυρο. Μια γενιά διωγμένη από τη χρόνια ανεργία που μετά από απαλπίδες και πολλαπλές προσπάθειες να απασχοληθεί ακόμα και κάτω από εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας και αμοιβής, ως ανασφάλιστη, με λαστικά ωράρια εργασίας, αποδοχές στα όρια επιβίωσης και κάτω από αυτήν. Παρά την αιμορραγία αυτή του επιστημονικού και εργατικού δυναμικού, οι δείκτες της ανεργίας παραμένουν αγγυλωμένοι γύρω στο 27%, ποσοστό πρωτοφανές για μη εμπόλεμη χώρα. Στην παραγωγή όμως ανέργων και στην εξαγωγή του στο εξωτερικό, η κυβέρνηση έδωσε εξετάσεις και πέτοχε αξιόλογες επιδόσεις. Η δημόσια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου ότι κάθε οικογένεια πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον εργαζόμενο πρέπει να επικαιροποιηθεί. Κάθε οικογένεια σε λίγο χρόνο, αν συνεχιστεί η ίδια η πολιτική, και είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί με αυτή την κυβέρνηση, θα έχει μόνο έναν εργαζόμενο, αλλά αυτόν στην ξενιτιά. Αυτό όμως που δεν το περιλαμβάνει στις επιτυχίες της, περιλαμβάνει όμως τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος σε καιρούς ύφεσης. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα που οφείλει την ύπαρξή του στον πολλαπλασιασμό της δυστυχίας και της ανέχειας των πλέον φτωχών και ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας και στην ουσιαστική εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα, κύριοι συνάδελφοι, φτιαγμένο από το αίμα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Τα λουκέτα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων κατέγραψαν αριθμούς που προκαλούν εντονότατο προβληματισμό σε πολλούς, ακόμα και σε δικούς σας, εκτός προφανώς από την κυβέρνηση. Οι ανασφάλιστοι πολίτες από 5% του πληθυσμού το 2009, και σημειώστε το αυτό, εκτινάχθηκαν στο 20% του 2013 και αναμένεται προσθήκη και νέων ανασφάλιστων το 2014. Σήμερα είναι περίπου 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι και οι δείκτες υγείας κατρακυλούν. Η δε επιχειρούμενη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της ομάδας αυτής των πολιτών με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων άνευ αντικρίσματος. Ενδεικτικά, για τους 3.000 ασφάλιστους, η ετήσια προβλεπόμενη δαπάνη είναι 113 ευρώ το χρόνο ανά άτομο, δηλαδή 9,4 ευρώ το μήνα. Η υγειονομική φτώχεια είναι εδώ. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αναστενάζει σήμερα στα γήπεδα. Αναστενάζει στις ουρές του ΟΑΕΔ και των Ταμείων Ανεργίας. Αναστενάζει στις ουρές πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, του πιο άδικου, παράλογου και φορομπηχτικού νόμου που έχω γνωρίσει. Αναστενάζει στα γραφεία της ΔΕΗ, εκλιπαρώντας για ακόμη μια ρύθμιση του ανεξόφλητου λογαριασμού. Αναστενάζει στους διαδρόμους των ιατρείων του παιδί, που είναι ακόμα σε μια πιακή κατάσταση από άποψη τελέχωσης. Αναστενάζει στους θαλάμους των νοσοκομείων, ή καλύτερα ό,τι έχει απομείνει από αυτά, που λειτουργούν ακόμα οριακά χάρη στο φιλότιμο των γιατρών και του προσωπικού. Αναστενάζει αναζητώντας τρόφιμα και φάρμακα στα κοινωνικά ιατρεία και στα κοινωνικά πρωτοπολία. Αναστενάζει στις ουρές των συσιτίων των Δήμων και της Εκκλησίας. Υπάρχει και η Ελλάδα που κρύβει το πρόσωπό της, κύριοι συνάδελφοι. Δεν φαντάσματα, ζουν ανάμεσά μας. Η Ελλάδα που δεν θέλει να τη δουν να ψάχνει στα σκουπίδια. Η Ελλάδα που επαιτεί με σκυφτό το κεφάλι. Η Ελλάδα που δίνει τέλος στη ζωή της. Αυτή η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι, δεν δημιούργημα της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημιούργημα της πιο ακραίας και δογματικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
μιας πολιτικής που μιλά για προσδοκία ανάπτυξης, αλλά τη μεταθέτει διαρκώς σαν αντικατοπτρισμό όασης σε μια έρημο. Τα νησιά, ιδιαίτερα τα κριτικά, δέχτηκαν τα μνημονιακά πυρά με την απόσυρση του κράτους και τη συγκοινωνιακή απομόνωση. Σε αυτή την πολιτική ορθώνονταν τις τάσεις από τον ίδιο το λαό. Στη Λίμνο, η ελλείψη σε διδακτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων Θάνο και Κάσπακα ανάγκασε τους γονείς για δεύτερη εβδομάδα να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Καλό δια τον Υπουργό από το βήμα αυτό να απαντήσει για το αν θα καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά στη Λίμνο, τη Λέσβου και πότε. Αυτή η πολιτική που από κοινού στήριξαν και στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δέχεται πλέον και εκ των έσω αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση αυτή, έστω και καθυστερημένα, έρχεται να προστεθεί στις έγκυρες φωνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ήδη τεκμηριώσει το διόξιδο αυτής της πολιτικής. Η πολιτική αυτή δεν είναι μονόδρομος, όπως ισχυρίζονται οι μνημονικεντρικοί φονταμενταλιστές. Πρέπει να σταματήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Στη ΔΕΘ ακούστηκαν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα πρώτα και άμεσα μέτρα που θα στηρίξουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοινωνίας και την επούλυση από τα μνημονιακά τραύματα των πλέον ευπαθών ομάδων. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα που όνει κριτική που δέχθηκε την κυβέρνηση ήταν η διαφορετική εκτίμηση του κόστους του προγράμματος που εισκεμμένα και εκ του πονηρού τη διπλασίασε. Καμία αναφορά, κύριε συνάδελφε, στο αν τα μέτρα είναι δίκαια ή άδικα, στην αναγκαιότητά τους για τα ευπαθή και αδύναμα κοινωνικά στρώματα, στη συμβολή στη συνοχή της κοινωνίας και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η κυβέρνηση, σαν εμπειρικός λογιστής, το βρήκε ακριβό. Αλλά ακόμα, να ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Αλλά ακόμα κι αν είναι ακριβό, για το οποίο έχουμε διαφορετική και τεκμηριωμένη εκτίμηση, ας με πει πόσο κοστολόγησε τη ζημιά που υπέστη η χώρα και οι πολίτες της, ιδιαίτερα οι νέοι, τα χρόνια αυτά του μνημονίου και των εφαρμογών που αυτό επιβάλλει. Πόσο κοστολογεί το νέο επιστήμονα που από εδώ και μπρος θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε άλλη χώρα από αυτή που γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε. Πόσο κοστολογεί ένα πρόωρο θάνατο από αδυναμία πρόσβασης στις δομές υγείας. Πόσο κοστολογεί μια αποφεύξη με αναπηρία για τον ίδιο λόγο. Η άποψή μου είναι ότι την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη ζητάει η κυβέρνηση. Τη ζητούν οι Σαμαράς και Βενιζέλος. Τη ζητούν σαν σιωπητήριο εσωτερικής αμφισβήτησης προ μια συγκυβέρνηση που εμφανίζει τριγμούς. Τη ζητούν για πίστοση χρόνου. Μα ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ λίγος. Ευχαριστούμε πολύ.